Βρισκόμαστε σε μια χρυσή εποχή για τον τομέα των εξωπλανητών. Σίγουρα θα έχετε διαβάσει άρθρα ή θα έχετε ακούσει νέα για την ανακάλυψη νέων κόσμων, νέων πλανητών γύρω από άλλα άστρα, πέρα από το ηλιακό μα σύστημα. Αλλά με ποιο τρόπο ανακαλύπτουμε όλου αυτού του πλανήτε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 δεν είχαμε ανακαλύψει κανένα εξωπλανήτη. Δεν είχαμε ιδέα εάν το δικό μας ηλιακό σύστημα ήταν κάτι μοναδικό και σπάνιο ή απλά ένα συνηθισμένο ηλιακό σύστημα μέσα σε δισεκατομμύρια άλλα. Η αρχή λοιπόν έγινε το 1992 με την ανακάλυψη δύο εξωπλανητών σε τροχιά γύρω από ένα πάλσαρ. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 3.500 εξωπλανήτες. Ποιε είναι λοιπόν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανακάλυψη αυτών των εξωπλανητών. Η πρώτη μέθοδο που έχει φέρει και τα περισσότερα αποτελέσματα είναι η λεγόμενη μέθοδο των διαβάσεων. Υποθέστε τώρα ότι βλέπετε ένα ηλιακό σύστημα από το πλάι. Στο κέντρο, όπω ξέρετε, είναι ο ήλιο και γύρω γυρίζουν οι πλανήτε. Αν όμω το βλέπετε από το πλάι, σημαίνει ότι κάθε τόσο θα τύχει κάποιο πλανήτη να περάσει μπροστά από τον ήλιο του, μπροστά από το μητρικό του άστρο. Άρα το φως του μητρικού άστρου θα μειωθεί κατά ένα ποσοστό. Κατά ένα αρκετά μικρό ποσοστό. Για παράδειγμα, εάν ένας εξωγήινος πολιτισμός παρατηρεί το δικό μας ηλιακό σύστημα από το πλάι, τότε όταν η Γη περνάει μπροστά από τον Ήλιο, ελαττώνεται το φως του Ηλίου κατά ένα προς 10.000. Έτσι λοιπόν είναι αρκετά πιο εύκολο να ανακαλύψουμε μεγάλους πλανήτες γύρω από μικρά άστρα, γύρω από μικρούς ήλιους. Από το πόσο μειώνεται η φωτεινότητα του άστρου, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι ο πλανήτη που περνάει από μπροστά. Επίση, από το πόσο συχνά περνάει μπροστά από το άστρο, μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το αντίστοιχο έτο του. Και επομένω, πόσο μακριά είναι από το μητρικό άστρο. Η δεύτερη μέθοδο που χρησιμοποιούμε είναι η λεγόμενη μέθοδο των ακτινικών ταχυτήτων. Γνωρίζετε ότι οι πλανήτε είναι σε τροχιά γύρω από τα άστρα λόγω τη βαρετική έλξη που ασκούν τα άστρα στου πλανήτε. Είναι σαν να είναι δεμένα δηλαδή μαζί του με ένα σκηνή. Αλλά σύμφωνα με τον νόμο δράση αντίδραση, πρέπει και οι πλανήτε να έλκουν τα άστρα με μια ίση και αντίθετη δύναμη. Τα άστρα βέβαια έχουν πολύ μεγαλύτερε μάζε από του πλανήτε, και επομένω δεν μετακινούνται σημαντικά. Αλλά όσο μικρότερο είναι ένα άστρο, τόσο πιο εύκολο είναι να παρατηρήσουμε αυτή την κίνηση. Πώ μετρούμε αυτή την κίνηση? Α υποθέσουμε ότι βλέπουμε και πάλι ένα ηλιακό σύστημα από το πλάι. Λόγω τη έλξη που δέχεται το άστρο από έναν πλανήτη, κάποια χρονικά διαστήματα μα πλησιάζει και κάποια άλλα απομακρύνεται από εμά. Βέβαια, τα άστρα είναι τόσο μακριά που δεν μπορούμε να τα δούμε να μεγαλώνουν και να μικραίνουν με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε όμω να αξιοποιήσουμε ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο λέγεται φαινόμενο Ντόπλερ. Σύμφωνα με αυτό, όταν μια φωτεινή πηγή κινείται προ τα μα, τότε το χρώμα τη πάει προ τον μπλε. Ενώ όταν η φωτεινή πηγή απομακρύνεται από εμά, Τότε το χρώμα τη πάει προ το κόκκινο. Έτσι, παρατηρώντα το πόσο πολύ αλλάζει το χρώμα του άστρου, μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο μεγάλη είναι η μάζα του πλανήτη που προκαλεί αυτή τη μεταβολή. Από το πόσο συχνά επαναλαμβάνεται αυτή η μεταβολή, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο χρόνο θέλει ο πλανήτη για να κάνει μια περιφορά γύρω από το άστρο, και επομένω την απόστασή του από αυτό. Τι περισσότερε πληροφορίε για έναν εξωπλανήτη μπορούμε να τι αντλήσουμε συνδυάζοντα και τι δύο μεθόδου. Και την μέθοδο των διαβάσεων, ώστε να βρούμε το μέγεθο του πλανήτη, αλλά και τη μέθοδο των ακτινικών ταχυτήτων, ώστε να βρούμε τη μάζα του. Έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε την πυκνότητα και άρα μπορεί να καταλάβουμε ποια είναι η σύσταση του πλανήτη. Η μέθοδο των διαβάσεων είναι η μέθοδο που έχει φέρει τα περισσότερα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Και αυτό χάρη στο διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler, το οποίο παρακολουθεί τι μεταβολέ του φωτό σε 150.000 κοντινά άστρα. Αξιοσημείωτη είναι και η μέθοδο τη απευθεία φωτογράφηση πλανητών, που δεν απαιτεί να βλέπουμε το σύστημα από το πλάι, όπω οι προηγούμενε δύο. Ωστόσο, η τεχνολογία που έχουμε σήμερα μα επιτρέπει να βρίσκουμε και να φωτογραφίζουμε κυρίω γίγαντε πλανήτε σε τροχιά γύρω από άλλα άστρα. <Ρι> Φυσικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η αναζήτηση πλανητών που να μοιάζουν με τη γη. Δηλαδή, πλανητών που να έχουν περίπου ίδια μάζα και ίδιο μέγεθο με τη γη, αλλά και να βρίσκονται στην κατάλληλη απόσταση από το μητρικό του άστρο. Τι σημαίνει όμω κατάλληλη απόσταση. Όπω είναι επόμενο, όταν πλησιάζουμε ένα άστρο, προσλαμβάνουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι όταν απομακρυνόμαστε από αυτό. Επομένω, στην έρευνα για πλανήτε που να μοιάζουν με τη γη, αναζητούμε πλανήτε που να βρίσκονται μέσα στην ισορροπημένη περιοχή, που οι θερμοκρασίε να μην είναι ούτε πάρα πολύ ψηλέ, ούτε πάρα πολύ χαμηλέ και να μπορεί να υπάρξει το νερό σε υγρή μορφή. Αυτή η περιοχή γύρω από το άστρο ονομάζεται κατοικήσιμη ζώνη. Φυσικά, για να εκτιμήσουμε τις συνθήκες που υπάρχουν πάνω σε ένα πλανήτη, πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η ατμόσφαιρά του. Σε αυτό το σημείο μπορεί να μας βοηθήσει και πάλι η μέθοδος των διαβάσεων. Όταν ένας πλανήτης περνάει μπροστά από το μητρικό άστρο, ένα μέρος του φωτός του άστρου μπορεί να περάσει μέσα από την ατμόσφαιρα του πλανήτη πριν φτάσει στα μάτια μας. Έτσι, αναλύοντα αυτό το φω, μπορούμε να καταλάβουμε από τι αποτελείται η ατμόσφαιρα. Δυστυχώ, αυτό απαιτεί τεράστια ακρίβεια και μέχρι σήμερα το εφαρμόζουμε κυρίω για να μελετήσουμε ατμόσφαιρε σε γίγαντε πλανήτε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πολύ ευχάριστα νέα. Ήδη ετοιμάζεται ο διάδοχο του διαστημικού τηλεσκοπίου Κέπλερ με όνομα TES, που θα μελετήσει το φω 200.000 άστρων σαν τον ήλιο και θα αναζητήσει πλανήτε σαν τη γη. Επίση, ετοιμάζεται ο διάδοχο του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, με όνομα James Webb Telescope, που σε συνδυασμό με το TESS θα μπορεί να φωτογραφίσει εξωπλανήτες και να προσδιορίσει τις ατμόσφαιρές τους. Τα δύο τηλεσκόπια θα εκτοξευθούν μέσα στο 2018 και είναι βέβαιο ότι θα κάνουν συγκλονιστικές ανακαλύψεις, αφού είναι πολύ ισχυρότερα από τα τηλεσκόπια της προηγούμενης γενιάς. Αξιοσημείωτη θα είναι επίσης η συνεισφορά ενός γιγάντιου τηλεσκοπίου με το όχι και τόσο πρωτότυπο όνομα, Ευρωπαϊκό Υπερβολικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο. Το τηλεσκόπιο αυτό θα λειτουργήσει το 2024 και θα μπορεί να πάρει φωτογραφίες 16 φορές πιο ακριβείς από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Θα μπορέσει επίση να ανακαλύψει εξωπλανήτε το μέγεθο τη γη και να του φωτογραφήσει, προσδιορίζοντα έτσι τι ατμόσφαιρέ τους. Κλείνοντα, πρέπει να πω ότι η μελέτη των ατμοσφαιρών των εξωπλανητών είναι πάρα πολύ σημαντική για την επιστήμη τη αστροβιολογία, γιατί μπορεί να προκύψουν στοιχεία που να αποδεικνύουν έμεσα ή άμεσα την ύπαρξη εξωγήινη ζωή αυτοί ήταν λοιπόν οι κύριοι τρόποι με τους οποίους ανακαλύπτουμε εξωπλανήτες. εάν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και subscribe και φυσικά εμείς θα ξαναπούμε στο επόμενο μας ταξίδι. γεια χάρα.